Έγινε η συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με τους εκπροσώπους της Άστρα, τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο διευθυντή. Η Χιόλικη αντιπροσωπεία συζήτησε, εγώ δηλαδή και ο Αντιπεριφερειάρχης, το θέμα της δρομολόγησης το συντομότερο δυνατόν αεροσκάφους 112 θέσεων στη γραμμή Χίος Αθήνα. Οι επαφές μας θα επεκταθούν και με άλλες αεροπορικές εταιρείες για να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετηθούμε καλύτερα στη γραμμή Χίος Αθήνα, δεδομένου ότι με τις σημερινές συνθήκες και με τις μονοπωλιακές τακτικές που ακολουθεί η Ολυμπιακή, η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Θα πρέπει να πούμε ότι για ένα εισιτήριο από Χίο Αθήνα ή από Αθήνα προς Χίο, η τιμή φτάνει κάτω υπό νορμάλ συνθήκες στα 180 ευρώ. Για να πας και να έρθεις, ξεπερνάει 450 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δείχνει ότι όταν δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κανένας δεν έχει ευαισθησία για τη Χίο που είναι μια παραμεθόριο περιοχή ή για τη Σάμο ή για τα άλλα νησιά, γιατί πρόβλημα δεν έχει μόνο η Χίος, έχουν και τα άλλα νησιά. Πρέπει λοιπόν εμείς, εκπροσωπώντας τους πολίτες του νησιού μας, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Όπως δύσκολα τότε ξεκίνησε η διαδικασία εδραίωσης γραμμής με Θεσσαλονίκη και τώρα αυτή τη στιγμή περίπου κάθε μέρα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, με την Άστρα. Γνωρίζετε τι τραβήξαμε τότε με τους ανταγωνιστές. Όπως δύσκολα ξεκίνησε η κατάργηση της βίζας τουλάχιστον για τα πράσινα διαβατήρια πριν από 7 χρόνια και δεχτήκαμε τόσες κατακραυγές και μάλιστα μας ανέφεραν και σαν τουρκόφιλους. Το ξεπεράσαμε αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπο να φέρουμε τουρίστες, να φέρουμε κόσμο από την Αθήνα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι η δρομολόγηση μιας καινούργιας εταιρείας, μιλήσαμε με την Άστρα, αύριο μπορεί να γίνει συζήτηση και με άλλη εταιρεία, αν μη τι άλλο είναι επιτακτική, διότι δεν πρόκειται να πατήσει κανένας από την Αθήνα τουρίστας εδώ με αυτές τις τιμές των εισιτηρίων που υπάρχουν. Να σας πω κάποιες λεπτομέρειες, περισσότερο θα πούμε σε 10 μέρες αφού αναπτύξουν τα θέματα οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου και της Περιφέρειας, ότι η Άστρα διαθέτει αεροπλάνο καινούριο, το οποίο μπορεί να κάνει τη γραμμή με έδρα την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται η Άστρα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή τα πιο πολλά δρομολόγια της Άστρα και οι πιο πολλές εργασίες έχουν να κάνουν με πτήσεις τσάπτερ από τη Ρωσία και από την Ευρώπη. Έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα στην Αθήνα. Μπορεί να εξυπηρετεί στη γραμμή Χίου, ΣΑΜ, διότι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε θα είναι από κοινού με τον Δήμο ΣΑΜΟ, να γίνει μια κυκλική γραμμή Χίος ΣΑΜΟΣ Αθήνα ή Αθήνα Χίος ΣΑΜΟΣ εναλλάξ. Το εισιτήριο σύμφωνα με τις συζητήσεις που κάναμε θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, περίπου 90 ευρώ να πας και να έρθεις στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να τις ψάξουμε. Θα υπάρχουν αποφάσεις συλλογικών οργάνων για να είμαστε κατοχυρωμένοι και πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση ανοίγει ένας νέος και τουριστικός ορίζοντας σύνδεσης της Χίου και της ΣΑΜΟ με το κέντρο για να μπορούν να έρθουν να έρθει κόσμος το καλοκαίρι, να έρθει κόσμος κατά τη διάρκεια του χειμώνα με αυτά τα ανταγωνιστικά εισιτήρια, τα οποία απολαμβάνουν, δεν είναι ανταγωνιστικά, τα απολαμβάνουν οι στεριανές περιοχές της Ελλάδος. Προχθές που πήγα Θεσσαλονίκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα ήταν 100 ευρώ το εισιτήριο. Λογικότατο. Γιατί το εισιτήριο Αθήνα, Χίο και επιστροφή να έχει 350. Ή γιατί όταν πας να εξυπηρετηθείς για επαγγελματικούς λόγους ή για ιατρικούς λόγους ή για οτιδήποτε άλλο και βγάζεις εισιτήριο την τελευταία στιγμή, μία-δύο μέρες ή την ίδια μέρα, να σου λέει 180, 190, 202, μέχρι 212 έφτασε το εισιτήριο για ένα ταξίδι. Λοιπόν,
Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Μαζέψαμε 6.000 υπογραφές, στείλαμε στο Υπουργείο, τα γνωρίζετε, κάναμε παρέμβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουμε καταθέσει σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, έχουμε συζητήσει με τον Εισαγγελέα και σκοπεύουμε τις επόμενες μέρες να μπει θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για να καταθέσουμε αγωγή, να ορίσουμε δικηγόρο για να καταθέσει αγωγή. Κάνουμε συντονισμένες κινήσεις. Το κίνημα αυτό εξαπλώνεται και στα άλλα νησιά, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου. Έχω καθημερινές επαφές με άλλους δημάρχους, οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν και το ίδιο, ξεκινώντας από τη διαμαρτυρία και ετοιμάζουμε υπογραφών. Θα πρέπει να καταλάβει η αεροπορική εταιρεία, είτε ΕΤΣΕΝ λέγεται, είτε Ολυμπιακή, ότι αν έχουν ζημιές, να κοιτάξουν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, όχι όμως να καλύψουν τις ζημιές, αυξάνοντας τα εισιτήρια, ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών, των ορεινών περιοχών, των νησιώτικων περιοχών. Διότι, όπως σας είπα, άλλα εισιτήρια υπάρχουν στις γραμμές Αθήνας, Ηρακλείου, Αθήνας, Θεσσαλονίκης και εντελώς διαφορετικές τιμές στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα του Ανατολικού Αιγαίου.